Συστήματα γραμμικών εξισώσεων, κυρίες και κύριοι. Έχουμε δει πόση συνάρτηση Solve μπορεί να λύσει μια εξίσωση, γραμμική ή μη γραμμική, πολυονημική, ούτω καθεξής. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε όμως ακόμα καλύτερα, είναι και ακόμα πιο χρήσιμο, ξέρετε, στο αντικείμενο των σπουδών σας, είναι να μπορείτε να λύνετε συστήματα γραμμικών εξισώσεων. Δηλαδή, όταν έχετε εξισώσεις που ισχύουν και οι δύο μαζί. Όπως για παράδειγμα είναι τούτο εδώ, το χήμιον 2 ψ ίσον 4 και το 2 χ συν ψ ίσον 3. Για να γράψουμε λίγο τούτη εδώ την παράσταση, κυρίες και κύριοι. Χήμιον 2 ψ ίσον 4. Χήμιον 2 επί ψ ίσον 4, κόμμα. Και η δεύτερη εξίσου που ήταν 2 χ συν ψ ίσον 3. 2 επί χ συν ψ ίσον 3. Έχουμε δύο εξισώσεις, κυρίες και κύριοι, έτσι δεν είπαμε. Παρατηρήστε λοιπόν ότι στη συνάρτηση solve θα πρέπει όταν η εξισώση είναι 2, το όρισμά της να είναι μία λίστα, είναι τούτο εδώ. Αυτό εδώ, αν καλέσουμε λίγο την επίλυση, για να μας δώσει το χ ίσον 2 και το ψ ίσον 1, σας το ξαναλέω, αυτό εδώ είναι λίστα. Δεν μπορείτε, δηλαδή, δεν μπορούμε να αποφύγουμε εδώ αυτές εδώ τις αγγείλες. Αν δεν τις τοποθετήσετε, θα πάρετε το κενό σύνολο, διότι προσέξτε να λέω κάτι. Είναι σαν να του λέτε, λύσε αυτή την εξίσωση ως προς αυτή τη μεταβλητή, εφόσον έχει βάλει κόμμα και κάτι άλλο, είναι το δεύτερο όρισμα της συνάρτησης solve. Η συνάρτηση solve εδώ όμως δεν έχει δύο ορίσματα. Πρέπει να έχει ένα, έτσι όπως είναι εδώ γραμμένη. Με λίγα λόγια, το πρώτο όρισμα της συνάρτησης, αντί να είναι μία εξίσωση, είναι δύο. Για να βάλουμε δύο εξισώσεις, πρέπει να δώσουμε λίστα από παραστάσεις, οι οποίες, εφόσον είναι λίστα, θα μπουν μέσα σε αγγείλες και θα χωριστούν μεταξύ τους με κόμμα. Θα κάνουμε τούτο εδώ. Και θα πάρετε αυτό εδώ το αποτέλεσμα. Τώρα, ακόμα πιο εύκολα, κυρίες και κύριοι, και πιο καθαρά, αν θέλετε, μπορούμε να κάνουμε το εξής. Μπορούμε να... μισό λεπτάκι να δω λίγο κάτι. Είναι χήμιον 2 ψ. Αυτό. Ήταν εδώ. Μπορούμε να γράψουμε αυτήν εδώ την παράσταση ως χήμιον 2 φορές επί ψ ίσον 4 και να γράψουμε δηλαδή μια επώνυμη παράσταση πάνω στο όνομα εκ 1, από το equation 1. Να γράψουμε μια δεύτερη παράσταση όπως είναι τούτη εδώ. Το 2 επί χ συν ψ ίσον 3. Και να πάρουμε, κυρίες και κύριοι, το αποτέλεσμα το οποίο προς το παρόν είναι δύο παραστάσεις, μία η εξίσωση 1 και μία δεύτερη παράσταση η εξίσωση 2. Εδώ τώρα γράφουμε πάλι την εντολή solve, καλούμε τη συνάρτηση solve δηλαδή, αλλά του γράφουμε να λύσει την εξίσωση 1, την εξίσωση 2, έτσι. Και να πάρουμε τούτες εδώ τις τιμές. Εναλλακτικά, κυρίες και κύριοι, μπορείτε να του πείτε ακόμα πιο καθαρά να λύσουμε αυτό το σύστημα ως προς τις μεταβλητές χ και ψ. Προσέξτε τώρα, επειδή και εδώ έχουμε δύο μεταβλητές να βάλουμε, πρέπει και αυτό να είναι λίστα. Με λίγα λόγια, αν η τιμή που έχουμε να δώσουμε στο όρισμα μιας συνάρτησης είναι απλή, δεν χρειάζεται να το βάλουμε σε λίστα. Δεν χρειάζονται αυτές οι αγγείλες. Διαφορετικά, κυρίες και κύριοι, πρέπει να καλέσουμε τη συνάρτηση με ορίσματα που έχουν μέσα λίστες. Εξίσου 1, εξίσου 2, όπως είναι έτσι γραμμένη εδώ. Νομίζω ότι το βλέπετε και εδώ πολύ καθαρά. Εντάξει, είναι τούτο εδώ. Λύσε το σύστημα των εξισώσεων 1 και 2 ως προς χ και ψ και παίρνουμε στο αποτέλεσμα, το που είναι το χ στον 1 και το ψ στον 2. Μια εφαρμογή, κυρίες και κύριοι, συγγνώμη, μια εφαρμογή που μπορούμε να κάνουμε στα συστήματα εξισώσεων, γραμμικών εξισώσεων, είναι να βρίσκουμε τομές καμπυλών. Στο σχήμα που βλέπετε στον πίνακα υπάρχουν δύο καμπύλες, οι οποίες αντιστοιχούν στην παράσταση ψ ίσον 2 χ συν 5, η οποία είναι αυτή εδώ η μπλε γραμμή, και μια δεύτερη, μια κόκκινη γραμμή που είναι αντιστοιχεί στην παράσταση ψ ίσον μείον 3 χ συν 15, τούτη εδώ. Σε πολλές τέτοιες περιπτώσεις θα δείτε, όπως θα δείτε, όπως πιθανά να ξέρετε και από το μάθημα της εισαγωγής στα οικονομικά, ασχολούμαστε με περιπτώσεις όπου δύο καμπύλες στέμνονται. Καλή ώρα, όπως είναι η ισορροπία της αγοράς. Στη συνέχεια, το ζητούμενο είναι να βρούμε αυτό το σημείο, δηλαδή το σημείο τομής με λίγα λόγια των δύο καμπυλών. Τέτοια προβλήματα, κυρίες και κύριοι, λύνονται πάρα πολύ εύκολα χρησιμοποιώντας τον συμβολισμό και την τεχνολογία, αν θέλετε, την
τον τρόπο επίλυσης, αν θέλετε, τέτοιων προβλημάτων με την επίλυση ενός γραμμικού συστήματος. Δεν έχουμε τίποτα άλλο παρά να γράψουμε αυτές εδώ τις τρεις εντολές. Να ορίσουμε δηλαδή, για παράδειγμα, μία παράσταση, το C1 που βγαίνει από το curve 1, που σημαίνει καμπύλη 1 είναι τούτη εδώ, καμπύλη 2 είναι τούτη εδώ, δώσε μου τη λύση της εξίσωσης αυτής. Οι τιμές που θα πάρουμε εδώ στη λύση, κυρίες και κύριοι, δηλαδή το 2 και το 9, το χ ίσον 2 και το ψ ίσον 9, είναι ακριβώς οι συντεταγμένες του σημείου τομής των δύο καμπυλών. Η επίλυση δηλαδή ενός γραμμικού συστήματος δύο εξισώσεων που έχει το χ και το ψ, δεν είναι, αν υπάρχει τέτοια λύση, δεν είναι τίποτα άλλο παρά το σημείο εκείνο στο οποίο τέμνονται αυτές οι δύο γραμμές, αυτές οι δύο ευθείες. Μπορείτε, όπως έχουμε κάνει και στις εξισώσεις, να δώσετε τις εξισώσεις των καμπυλών με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή σαν ψ ίσον 2 χ συν 15 ή όπως λέει εδώ, δηλαδή με λίγα λόγια α χ συν β, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο έχετε στη διάθεση σας. Δεν παίζει κανένα ρόλο. Εντάξει. Με αυτόν τον τρόπο, κυρίες και κύριοι, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την εξίσωση, να βρούμε την τομή δύο καμπυλών χρησιμοποιώντας την παράσταση και τη χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία επίλυσης γραμμικών συστημάτων. Συστήματα μπορεί να μην είναι, κυρίες και κύριοι, μόνο 2x2, μπορεί να είναι, για παράδειγμα, και 3x3 και 3x4 και ποιο το θέλετε εσείς, εντάξει. Λοιπόν, ανωτέρου βαθμού δηλαδή, όπως για παράδειγμα είναι τούτο εδώ. Προσέξτε εδώ, έχουμε ένα σύστημα 3x3 στο οποίο λείπουν κάποιοι όροι. Για παράδειγμα, η δεύτερη εξίσωση δεν έχει το χ3 καθόλου. Εντάξει, ενώ η τρίτη εξίσωση δεν έχει καθόλου το χ2. Δεν μας πειράζει σε τίποτα αυτό εδώ. Μπορούμε να γράψουμε μία παράσταση όπως είναι η εξίσωση 1 εδώ, το equation 1, 2χ1 συν χ2 μείον 2x3 ίσον 4 και ούτω καθεξής. Εντάξει, και στη συνέχεια να καλέσουμε τη συνάρτηση solve με αυτόν εδώ τον τρόπο, τώρα πια βάζοντας τρεις εξισώσεις ως προς τρεις αγνώστους, εντάξει, και να πάρουμε το αποτέλεσμα που θα μας δώσει. Αν βέβαια υπάρχει λύση, θα τη βρει, αλλιώς θα μας πει ότι δεν μπορώ να βρω λύση, σε περίπτωση που το σύστημα είναι αδύνατο ή αόριστο κτλ. Με λίγα λόγια, κρατήστε λίγο στο μυαλό σας ότι δεν υπάρχει ειδική μεθοδολογία για συστήματα 2x2 και ειδική μεθοδολογία για συστήματα 3x3 ή 4x4 κτλ. Η μεθοδολογία είναι μία και η αυτή. Κατά βάση χρησιμοποιούμε αυτόν εδώ τον τρόπο, γράφοντας δηλαδή μία-μία όλες τις εξισώσεις σε μεταβλητές και καλώντας τη συνάρτηση solve. Αργότερα, κυρίες και κύριοι, θα δούμε έναν ακόμα πιο εξελιγμένο τρόπο να λύνουμε τέτοια γραμμικά συστήματα χρησιμοποιώντας άλγεβρα μητρών. Κάτι όμως που πιθανόν δεν το έχετε διδαχτεί όλοι από το λύκειο που έχετε έρθει, ή τέλος πάντων δεν το έχετε διδαχτεί ακόμα όλοι σας στα μαθηματικά, στο μάθημα του μαθηματικού που κάνετε. Οπότε θα περιμένουμε λίγο να σας εξηγήσουν λίγο την αντίστοιχη θεωρία στα μαθηματικά και θα δούμε κι εμείς εδώ με την υπολογιστική άλγεβρα πώς μπορούμε να λύσουμε ακόμα και με άλλους έτσι πιο, αν θέλετε, καλύτερους τρόπους τέτοια συστήματα. Προς το παρόν όμως η μεθοδολογία που έχουμε μάθει είναι επαρκής για απλά προβλήματα. Κατά βάση, όπως ξέρετε, τα περισσότερα προβλήματα που θα αντιμετωπίσετε στην εισαγωγή στα οικονομικά και στα παρόμοια μαθήματα είναι συστήματα 2x2. Ένα άλλο πλεονέκτημα που μας δίνει, κυρίες και κύριοι, η συνάρτηση solve είναι να λύσουμε μη γραμμικά συστήματα, κάτι που πιθανάν δεν το έχετε κάνει στα μαθηματικά. Αλλά να σας πω επίσης ότι είναι κάτι το οποίο μπορούμε να θα χρησιμοποιήσουμε σε αρκετές περιπτώσεις. Βέβαια και εδώ υπάρχει το ερώτημα ότι αν είναι ικανή η συνάρτηση solve να βρει όλες τις λύσεις. Δυστυχώς όχι, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε 100% ότι σε ένα οποιοδήποτε μη γραμμικό σύστημα θα βρούμε όλες τις πιθανές λύσεις. Αλλά σε απλά προβλήματα, κυρίες και κύριοι, όπως είναι τούτο εδώ, η απάντηση είναι επιτυχής. Προσέξτε τώρα κάτι. Έχουμε μια συνάρτηση, η πρώτη συνάρτηση έχει ένα τετραγωνικό όρο, αυτό το έχει τετράγωνο και είναι που κάνει την εξίσωση αυτή και το σύστημα βέβαια στη συνέχεια να είναι μη γραμμικά. Σε αυτή την περίπτωση, κυρίες και κύριοι, έχετε υπόψη σας ότι δεν θα πάρουμε ένα ζευγάρι λύσεων, δηλαδή ένα χ και ένα ψ, αλλά επειδή έχουμε μια παράσταση δευτέρου βαθμού, το πιο πιθανό είναι να πάρουμε δύο ζευγάρια λύσεων. Δηλαδή, δύο διαφορετικά χ ικανοποιούν αυτό το σύστημα εξισώσεων, τα οποία αντιστοιχούν στο ίδιο ή συνήθως σε διαφορετικό ψ. Ας το δούμε λίγο αυτό το εδώ το παράδειγμα ζωντανά. Είναι το χ τετράγωνο συν 4 ψ ίσον 25, η πρώτη εξίσωση. Οπα. Χ στο τετράγωνο συν 4 επί ψ.
και το μείον 2 χ συμψίσον 4. Συν πόσο είπαμε, συμψί. Τούτο εδώ. Τώρα, για κοιτάξτε λίγο. Θα καλέσουμε πάλι τη συνάρτηση solve ως προς τη λίστα των συναρτήσεων ΕΚ1 και ΕΚ2. Ξανατονίζω ότι χρειάζεται λίστα και του ζητάμε να μας λύσει ως προς χ και ως προς ψ. Σε αυτή την περίπτωση, κυρίες και κύριοι, παρατηρήστε ότι αυτό που έχουμε πάρει εδώ, όπου κάτι έκανα λάθος, χ τετράγωνο συν 4 ψ ίσον πόσο, 25, ναι, συγγνώμη. Λοιπόν, η εξίσωση πρώτη είναι τούτη εδώ, το χ τετράγωνο συν 4 ψ ίσον 25. Η δεύτερη εξίσωση είναι τούτη εδώ, το μείον 2 χ συν ψ ίσον 4. Και στη συνέχεια καλούμε την επίλυση αυτού του συστήματος. Προσέξτε λίγο τώρα κάτι, κυρίες και κύριοι. Το αποτέλεσμά μας είναι μία λίστα τιμών, η οποία, τα στοιχεία της οποίας είναι λίστα. Προσέξτε λίγο πώς αναλύουμε αυτόν εδώ όλη τη γραφή. Έχουμε μία λίστα τιμών που ξεκινάει από, από την εξωτερική αγγείλη εδώ και τελειώνει εδώ και μεταξύ τους έχει ένα κόμμα. Επομένως, έχουμε μία λίστα που έχει δύο στοιχεία. Το πρώτο και το δεύτερο. Τα στοιχεία αυτής της λίστας είναι και τα δύο λίστες. Το πρώτο στοιχείο είναι τούτο εδώ, το οποίο έχει δύο στοιχεία, βλέπετε, επειδή έχουμε ένα κόμμα, όπως και τούτο εδώ. Εντάξει. Νομίζω ότι είναι πολύ εύκολο να διαβάσετε αυτή την παράσταση, η οποία λέει ότι το σύστημα αυτό λύνεται για χ ίσον 1 και ψ ίσον 6 ή για χ ίσον μείον 9 και ψ ίσον μείον 14. Έχουμε δηλαδή δύο ζευγάρια λύσεων. Να το ξαναδείχνουμε, είναι τούτο εδώ. Σας το ξαναλέω ότι η συνάρτηση solve μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για μη γραμμικά συστήματα, για παραστάσεις δηλαδή που περιέχουν μη γραμμικούς όρους, αν και δεν υπάρχει 100% εγγύηση ότι σε πιο περισσότερο πολύπλοκα προβλήματα θα μπορέσουμε να βρούμε την απάντηση, να βρούμε τη λύση. Λοιπόν, στην πιο εξελιγμένη του μορφή ακόμα, κυρίες και κύριοι, μπορούμε να φύγουμε λίγο από την απλά βάζοντας κάποιον τετραγωνικό όρο και να δούμε ακόμα περισσότερο πολύπλοκες παραστάσεις, όπως είναι αυτή εδώ, δηλαδή το χ συν 1 δια χ συν ψ ίσον μείον 1 και το 2 χ μείον ψ ίσον 3. Εδώ έχουμε ακόμα μεγαλύτερη, ξέρετε, πολυπλοκότητα, γιατί δεν έχουμε απλά έναν όρο ο οποίος είναι χ τετράγωνο, χ τρίτης κτλ, αλλά έχουμε και όρους όπως για παράδειγμα εδώ, σε αυτήν εδώ την εξίσωση είναι το χ επί ψ. Αν πολλαπλασιάσετε για παράδειγμα όλη την παράσταση με το χ επί ψ, θα προκύψει και το χ τετράγωνο, θα προκύψει και το χ επί ψ. Τέτοιες δύο παραστάσεις είναι ακόμα πιο πολύπλοκες. Για να δούμε πώς μπορούμε να τις λύσουμε λοιπόν. Ένας δια χ συν ψ είναι τούτο εδώ. Ίσον μείον 1. Ίσον μείον 1. Να η πρώτη εξίσωση. Πάμε και τη δεύτερη, η οποία είναι 2 χ μείον ψ. 2 επί χ μείον ψ ίσον 3. Τι έκανα λάθος. Εδώ είναι το λάθος μου. Το διορθώνουμε. Things happen. Εντάξει, τα κάναμε σωστά. Λοιπόν, 2 χ μείον. Ωραία. Αφού το έχουμε αυτό, κυρίες και κύριοι, στα χέρια μας, μπορούμε να καλέσουμε τη συνάρτηση solve και να το λύσουμε. Οπ. 1,2 χ, ψ. Αν και νομίζω εδώ έγραφε. Ναι, χ, ψ. Αρκετά περισσότερο πολύπλοκες παραστάσεις, όπως βλέπετε στο αποτέλεσμα, εντάξει. Όπως σας έχω πει ότι και προηγουμένως τέτοια προγράμματα μας δίνουν την απάντηση σαν παραστάσεις αλγεβρικής, πώς το λένε, σε κλασματικές μορφές. Αν θέλετε να πάρετε την αριθμητική προσέγγιση, κυρίες και κύριοι, θα πρέπει, όπως έχουμε πει και πιο πριν, να δώσετε εδώ το προσδιοριστικό numerical και να πάρετε δεκαδικούς αριθμούς, που είναι προσέγγιση των λύσεων. Διαφορετικά το αφήνετε έτσι. Πάρα να είστε λίγο πιο αυστηροί. Με λίγα λόγια, μία λύση είναι το χ που είναι ρίζα 2 δια ρίζα 3, εντάξει, και το ψ που είναι όλη τούτη εδώ η παράσταση. 3 στην 3 δεύτερα, συν 2 στην 3 δεύτερα, δια όλο μαζί δια ρίζα 3 και ούτω καθεξής.
πιο έτσι ακόμα πολύπλοκες παραστάσεις σαν επίλυση. Αντίστοιχα, κυρίες και κύριοι, μπορεί κανείς να εργαστεί με μηγαδικές εξισώσεις, δηλαδή με συναρτήσεις, συγγνώμη, με εξισώσεις που έχουν μηγαδικές λύσεις, όπως είναι τούτη εδώ, η οποία δεν έχει πραγματική ρίζα. Μία εξίσωση, ξέρετε, μπορεί να έχει, αν έχει πολλές ρίζες, κάποιες από τις οποίες μπορεί να είναι μηγαδικές, κάποιες μπορεί να είναι πραγματικές. Αυτό συνήθως δεν το ξέρουμε εκ των προτέρων. Αν το πρόγραμμα δει ότι μπορεί να λύσει μία μηγαδική εξίσωση, μία εξίσωση μάλλον που έχει μηγαδικές ρίζες, θα σας δώσει την απάντηση. Θα σας πω λίγο το εξής. Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να λύσουμε αυτήν εδώ την παράσταση. Χ στο τετράγωνο συν 1 ίσο με το 0, ως προς χ. Χ στο τετράγωνο. Αυτή εδώ η παράσταση, κυρίες και κύριοι, δεν έχει πραγματικές ρίζες, έτσι δεν είναι. Έχει μόνο μεγαδικές. Νάτι. Σας θυμίζω ότι αυτός εδώ ο συμβολισμός σημαίνει ότι είναι το μείον i, δηλαδή μείον η ρίζα του μείον 1, εντάξει. Και αυτό εδώ είναι το sin i, επί της 100i. Μην το γράφουμε, δεν μπορούμε να το γράψουμε, ξέρετε, έτσι, χωρίς αυτό το σύμβολο του επί 100. Αντίστοιχα, κυρίες και κύριοι, μπορούμε να καλέσουμε την επίλυση αυτής εδώ της συνάρτησης, συγγνώμη, της εξίσωσης, το ζ συν 2 δια ζ ίσον 2, τούτο εδώ, ας πούμε το γράφουμε έτσι, ζ συν 2 δια ζ ίσον 2, και στη συνέχεια να το λύσουμε έτσι. Λύσουμε την εξίσωση ως προς ζ, που είναι το 1 μειον i και το 1 συν i. Σας το ξαναλέω ότι, για παράδειγμα, αυτό εδώ δεν λέει τίποτα. Είναι απλώς το γράμμα i. Αυτό εδώ όμως, έτσι, είναι η ποσότητα που αντιστοιχεί στην μεγαδική ρίζα του 1. Για να το δούμε λίγο καλύτερα, θα σας πω λίγο το εξής. Αυτό εδώ, όπως ξέρετε, το i στο τετράγωνο κάνει μείον 1. Αυτό εδώ, χωρίς αυτό το σύμβολο, που το πρόγραμμα δεν θα καταλάβει τι είναι αυτό το γράμμα, θα σας δώσει απλά το i τετράγωνο, μια μεταβλητή στο τετράγωνο. Προσέξτε λίγο αυτή τη διαφοροποίηση, κυρίες και κύριοι. Πηγαίνουμε λίγο παρακάτω, κυρίες και κύριοι, και θα κάνουμε λίγο το εξής. Αφού έχουμε λύσει μία εξίσωση, οποιαδήποτε και αν είναι αυτή, πολλές φορές θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε το αποτέλεσμα αυτής της επίλυσης, δηλαδή τη ρίζα της εξίσωσης, να την τοποθετήσουμε σε μία μεταβλητή για να τη χρησιμοποιήσουμε κάπου αλλού. Δείτε για παράδειγμα τούτη εδώ την εξίσωση, που είναι πολύ απλή και εύκολη. Λοιπόν, το χ μειον 5 ίσον 3 μειον χ. Χ μειον 5 ίσον 3 μειον χ. Τούτο εδώ. Μπορούμε να την λύσουμε τούτη εδώ την εξίσωση με τον γνωστό απλό εύκολο τρόπο. Ωραία. Και να πάρουμε την τιμή χ ίσον 4. Πώς εδώ μπορώ να γράψω να πάρω αυτό το νούμερο, αυτό το 4 και να το χρησιμοποιήσω κάπου αλλού. Δηλαδή, με λίγα λόγια, να χρησιμοποιήσω αυτό το αποτέλεσμα ως ενδιάμεσο για να κάνω κάτι άλλο. Κοιτάξτε να δείτε λίγο πώς το κάνουμε, κυρίες και κύριοι. Πρώτον, αποθηκεύουμε όλο το αποτέλεσμα της επίλυσης σε μία μεταβλητή. Εδώ χρησιμοποιώ το όρομα solve από το solve, αλλά δεν είναι ανάγκη να το κάνετε και εσείς με αυτόν τον τρόπο. Μπορείτε με οποιοδήποτε άλλο όνομα. Αυτή τη στιγμή, κυρίες και κύριοι, η παράσταση solve είναι αυτή εδώ η λίστα. Μία λίστα που έχει ένα στοιχείο, αυτό το χ ίσον 4. Για να πάρω αυτό το 4, που είναι το δεξί μέρος της παράστασης solve, θα καλέσω τη συνάρτηση right hand side. Solve. Προσέξτε λίγο. Οι συναρτήσεις RHS και LHS, δηλαδή αριστερό και δεξί μέρος μιας παράστασης, χωρίζουν μια παράσταση εκεί που είναι το ίσον, όχι με κάποιο άλλο σύμβολο. Επομένως, το RHS εδώ θα μας δώσει τι? Θα μας δώσει το 4. Γιατί μας έδωσε το 0, το ξανακάνουμε. RHS στον 4. Συγγνώμη. Γράψτε λάθος εδώ. Αυτό που πρέπει να τοποθετήσουμε είναι το χ, το σόλο, όπως βλέπετε, δεν είναι μια απλή μεταβλητή, είναι μια λίστα, εντάξει, το ξεχάσαμε. Λοιπόν, το σόλο είναι μια λίστα. Επομένως, αυτό που πρέπει να δώσουμε είναι το πρώτο στοιχείο της λίστας. Το ότι μία λίστα έχει μία τιμή, μόνο μία τιμή, δεν σημαίνει ότι δεν είναι λίστα. Εντάξει, εφόσον εδώ
Έχετε τούτο εδώ την αγγίλια αυτή και την αγγίλια αυτή. Όλη αυτή η παράσταση σε όλη είναι μια λίστα. Οπόμενος, αυτό που θέλουμε είναι το αριστερό μέρος του πρώτου στοιχείου της λίστας Sol. Αντίστοιχα, μπορείτε να βρείτε και το δεξί, κυρίες και κύριοι. Συγγνώμη, λίγο το δεξί. Το δεξί το έχουμε βρει, το αριστερό μπορούμε να βρούμε. Πού είναι το Χ. Αυτό που πούμε όσο έχει σημασία δεν είναι η μεταβλητό όνομα της μεταβλητής Χ, όσο η τιμή της. Αυτό εδώ. Εντάξει. Λοιπόν, επομένως, γράφουμε την παράσταση της εξίσωσης, βάζουμε τη συνάρτηση solve να δώσει το αποτέλεσμα πάνω σε μία μεταβλητή. Το αποτέλεσμα αυτής της παράστασης θα είναι μία λίστα τιμών. Και εδώ τυχαίνει να έχει μόνο μία τιμή αυτή η λίστα. Εντάξει, να είναι δηλαδή εξίσωση που έχει μόνο μία ρίζα. Επομένως, έχει ένα στοιχείο η λίστα. Και από αυτό το στοιχείο της λίστας παίρνουμε το δεξί μέρος. Το δεξί είναι το 4 και ούτω καθεξής. Αν αυτό εδώ το αποθηκεύσουμε σε μία τιμή, ας το πούμε σε μία μεταβλητή, με ένα όνομα, ας πούμε στο χ0, στη συνέχεια μπορούμε να δώσουμε το χ0. Έτσι, ή να το πούμε έτσι. Παράδειγμα, να προσθέσουμε το 2 και να πάρουμε το 6. Να κάνουμε αυτό το χ0, ό,τι θέλουμε και όπως θέλουμε. Εντάξει. Πάμε λίγο σύντομα, κυρίες και κύριοι, για να κλείσουμε και το σημερινό μας μάθημα. Έχετε υπόψη ότι, όπως είχαμε πει πριν, μπορεί να έχουμε συστήματα εξισώσεων, όπως είναι τούτο εδώ που είχαμε λύσει πιο πριν, τα οποία μπορούν να μας δώσουν περισσότερες από μία ρίζες. Δηλαδή, για παράδειγμα, να είναι σύστημα 2x2, το οποίο μας δίνει μία τιμή για το Χ και μία τιμή για το Ψ, όπως είναι τούτο εδώ. Σε αυτή την περίπτωση, κυρίες και κύριοι, όπως... ας το ξαναγράψουμε λίγο, συγγνώμη, λίγο το εδώ, να το βρούμε λίγο πάνω. Όχι, καλύτερα να το ξαναγράψουμε. Λοιπόν, πάμε λίγο στην εξίσωση 1, η οποία ήταν χ-2ψ, χ-2 επί ψ ίσον 4, και 2χ συν ψ ίσον 3. 2 επί χ συν ψ ίσον 3. Λοιπόν, το λύνουμε. Προσέξτε λίγο τώρα κάτι. Εδώ έχουμε πάρει επίσης, κυρίες και κύριοι, μία λίστα σαν απάντηση, όπως και πριν, η οποία έχει ένα στοιχείο. Προσέξτε λίγο ότι αυτά τα εξωτερικά άγκιστρα έχουν εσωτερικά. Η απάντηση και εδώ είναι μία λίστα. Απλά, με λίγα λόγια, αν εδώ δώσουμε το sol, αυτή τη μεταβλητή που είχαμε δώσει και πριν, αυτό το όνομα, κοιτάξτε λίγο τι θα πάρουμε τώρα εδώ. Το πρώτο στοιχείο της λίστας είναι τούτο εδώ. Λείπουν τα εξωτερικά άγκιστρα από πριν. Αυτό το στοιχείο εδώ τώρα όμως είναι και αυτό μία λίστα. Το πρώτο στοιχείο της. Το οποίο έχει πόσα στοιχεία? 2. Και υπάρχει το πρώτο στοιχείο αυτής της εσωτερικής λίστας που είναι το χ ίσον 2 και το δεύτερο στοιχείο της λίστας που είναι το ψ ίσον μείον 1. Όλη η παράσταση μαζί. Επομένως, αν θέλουμε να πάρουμε το χ και να γράψουμε εδώ χ0 ισούται με κάτι, θα γράψουμε εδώ έτσι. Αυτήν εδώ την παράσταση μετά, αν καλέσουμε τη συνάρτηση RHS στο δεξί μέρος, πάρουμε το χ ίσον 2 και αντίστοιχα, κυρίες και κύριοι, μπορούμε να πάρουμε το ψ 0, το οποίο είναι το αριστερό μέρος, συγγνώμη, το δεξί μέρος της παράστασης SOL 1, αλλά τώρα πια εδώ είναι 2, όπως το είχαμε δει πιο πάνω, που είναι το μείον 1. Από εδώ, δηλαδή, μπορείτε να εξάγετε αυτές τις τιμές 2 και μείον 1, αυτό εδώ και αυτό εδώ, με αυτόν εδώ τον τρόπο. Προσέξτε λίγο, σας το ξαναλέω. Και εδώ και εδώ χρησιμοποιούμε το 1, που σημαίνει ότι είναι το πρώτο στοιχείο της λίστας. Η λύση ενός συστήματος εξισώσεων γραμμικού 2x2 θα μας δώσει σαν αποτέλεσμα μία λίστα με ένα στοιχείο. Αυτή η λίστα, αυτό το στοιχείο της λίστας όμως είναι λίστα το ίδιο. Επομένως, το πρώτο αντιστοιχεί στο χ, όπως βλέπουμε εδώ, και το δεύτερο στο ψ. Καλώντας τη συνάρτηση RHS, μπορούμε αντίστοιχα να πάρουμε τις τιμές τους και να τις χρησιμοποιήσουμε. Για παράδειγμα, μπορούμε να βρούμε την παράσταση χ0 στο τετράγωνο. Οπα. Δεν το γράψαμε σωστά. χ0 στο τετράγωνο συν ψ0 στο τετράγωνο.
Με τον αντίστοιχο τρόπο, κυρίες και κύριοι, χρησιμοποιώντας δηλαδή την ανάλυση που έχουμε πει με τις λίστες, μπορείτε να πάρετε οποιαδήποτε άλλη, να εξάγετε οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα σε μεταβλητές, έτσι ώστε για να το χρησιμοποιήσουμε κατάλληλα όπως και όταν πρέπει. Λοιπόν, θα σταματήσουμε εδώ, κυρίες και κύριοι, το μάθημα με την εισαγωγή στο Μαξίμα για την επίλυση των εξισώσεων και θα συνεχίσουμε την παράδοση στο επόμενο μάθημα με την περαιτέρω χρήση συναρτήσεων και των γραφημάτων τους. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ.